Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Μας αξίωσε ο Θεός να εορτάσουμε και τον Άγιο Ιαματικό Παντελεήμονα. Προσωπικά αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που στα νεανικά μου χρόνια σπούδασα στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Μητροπόλεως Φλωρίνης δίπλα στα αγιασμένα ποδαράκια του πατρός του Μακαριστού Επισκόπου Φλωρίνης, πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, και πέρασα ατελείωτες ώρες μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος. Εκεί άκουσα τα ιερά λόγια αυτού του Αγίου Επισκόπου σε όλες τις σχεδόν πανηγύρεις που είχε κάνει για τον Άγιο Παντελεήμονα, να μιλά για το έργο, τη ζωή, τη διδασκαλία του Αγίου αυτού μεγάλου ανδρός της Εκκλησίας μας, του Αγίου Παντελεήμονος. Και θα μου επιτρέψετε στο τέλος του σημερινού κηρύγματος να τελειώσω με λόγια του Καντιώτη, τα οποία μένουν σταθερά και ακλόνητα στους αιώνες, γιατί πατούν πάνω στην αγιοπνευματική κατάθεση της ψυχής των Αγίων Πατέρων. Θα μου επιτρέψετε τώρα να σας διαβάσω από το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τον περιληπτικό βίο του Αγίου Παντελεήμονος. Ο μεγάλος βίος του Αγίου Παντελεήμονος βρίσκεται στο εκλόγιο το παλαιό ή στον μεγάλο συναξαριστή, όπου εκεί είναι αναλελειμμένος κατά πλάτος ο βίος του Αγίου Παντελεήμονος ολόκληρος. Εδώ θα διαβάσουμε όπως τον καταθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κάπως περιληπτικά. Θα σας το διαβάσω μάλιστα στη γλώσσα που έγραψε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και αν δω ότι κάπου δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε, θα σας το ερμηνεύσω. Είναι πολύ λίγο, πολύ μικρό. Ο Άγιος, ο ένδοξος μεγαλομάρτυρης και ιαματικός Παντελεήμων, ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, εν έτη 304, καταγόμενος από την πόλη της Νικομιδίας, Υιός πατρός μεν Έλληνος, ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης, Ευστοργίου ονομαζόμενος, μητρός δε εκ προγόνων ούσης χριστιανής, καλουμένης Ευούλης, η μητέρα του όμως ήταν χριστιανή. Έμαθε δε την μεν των σωμάτων ιατρικήν τέχνη από κάποιον νεφρόσινο, ως της είχε δόξα και φήμη μεγαλοτάτη, και φαίνεται ότι έφτασεν εις το άκρον της ιατρικής. Όταν λέμε ότι έφτασε στο άκρον της ιατρικής, έμαθε πάρα πολύ καλά την ιατρική τέχνη από αυτόν τον δάσκαλο, τον γιατρό, τον νεφρόσινο. Την δε της ψυχής και κατά Χριστόν ιατρική, άλλο ιατρική του σώματος, άλλο ιατρική της ψυχής. Από πού έμαθε την ιατρική της ψυχής ο Άγιος Παντελεήμων? Έμαθε από τον Άγιο Ερμόλαο, τον ιερέα της Ενικομιδία Εκκλησίας, ο οποίος εόρταζε χθες μαζί με την Αγία Παρασκευή. Γιορτάζαμε και τον ιερομάρτυρα Άγιο Ερμόλαο. Από εκείνον έμαθε την ιατρία της ψυχής, τα μαθήματα της χριστιανικής αγωγής. Διαμέσου γάρ της κατά Χριστόν ιατρικής ταύτης, ανέστησε ο Άγιος ένα πεδίον, όπου εδαγκάστη από μία έχιδνα, από μία οχιά, και ήταν κάτω πεσμένο νεκρό, μόνον με το να επικαλέστη ο Άγιος το του Χριστού όνομα. Είδε ένα πεδίο δαγκωμένο από οχιά, πεθαμένο, επικαλέστη το όνομα του Χριστού και το ανέστησε ο Άγιος Παντελεήμων. Όθενε βαπτίστη από το ρηθέντα Άγιον Ερμόλαο και οδηγήθη εις την του Χριστού πίστη. Ο δε τρόπος του μαρτυρίου αυτού έγινε με τιούτων τρόπων.
Ένας τυφλός επήγαινε στον Άγιον και ιατρεύθη. Ερωτηθείς δε από τον βασιλέα, ποιος τον ιάτρευσε, απεκρίθη ότι ο Παντελέων, γιατί αυτό ήταν το πρώτο το όνομα, Παντελέων λεγόταν, ο Παντελέων επειδή και επικαλέστη το όνομα του Χριστού με εθεράπευσε. Επρόσθεσε δε και τούτο, ότι και αυτός ο Παντελέων πιστεύει στο Χριστό. Όθεν πορευθείς επρόσταξε ο βασιλεύς και απεκεφάλισαν τον ποτέ τυφλόν. Τον τυφλό που μόλις είδε το φως, από την κακία του αυτός ο βασιλιάς τον απεκεφάλισε. Το δε παντολέοντα ερευνήσαντες ευρήκαν και έφεραν ενώπιον του βασιλέως. Και επειδή ο Άγιος ούτε με κολακίες ούτε με φοβερισμούς επίσθη να αρνηθεί την πίστη του Χριστού, δια τούτο έδιραν αυτόν δυνατά και έκαυσαν με αναμένες λαμπάδες. Εφανιστής δε ο Κύριος εις τον Άγιον με το σχήμα του ιερέως του Ερμολάου, είπε σε αυτόν να έχει θάρρος. Αλλά και όταν ευάρθη ο Άγιος εις το βρασμένο μολύβι και όταν έριψαν αυτόν εις τη θάλασσαν, και τότε λέγω εφάνει ο Κύριος ότι μαζί με τον Παντελεήμονα ευάρθη μέσα εις αυτά, όθεν και έμεινε να βλαβήσει και όλα τα βάσανα. Σε κάθε ένα μέρος όπου τον έβαζαν για να τον βασανίσουν, είτε μέσα στο μολύβι το βρασμένο, είτε μέσα στη θάλασσα για να τον πνίξουν, μαζί του έμπαινε και ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν άφηνε να πάθει κάτι ο Άγιος Παντελεήμων και τον έσωσε. Αυτό βεβαίως για να πιστούν οι δήμοι για την αγιότητα του ανθρώπου και να πιστέψουν στο Χριστό. Έπειτα εδόθη η σταθερία να τον φάγουν. Φυλαχθείς δε και από αυτά αυλαβείς, εδέθη εις ένα τροχόν καρφωμένον με μαχαίρια κοπτερά, όπως το μαρτύριο της Αγίας Εκατερίνης, ο οποίος από υψηλών μέρος ερήφθη εις τον κατήφορον. Μετά δε ταύτα έλαβε ο Άγιος την του θανάτου απόφαση. Όθεν επροσευχήθη και τελειωθήσεις της προσευχής, ήρθε θεία φωνή, ονομάζουσα αυτόν αντί Παντολέοντος Παντελεήμονα. Όταν δε έμελε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος, εξάπλωσε ο Δήμιος το χέρι του για να το χτυπήσει με το σπαθί. Και ό του θαύματος, ευθύς έλυσεν ως αν το κυρί το σπαθί, έλειωσε σαν να ήταν κερί. Πήγε να τον κόψει το κεφάλι με το σπαθί και αυτό έλειωσε. Τότε ο Άγιος κλίνας θεληματικός την κεφαλήν απεκεφαλίστη. Λέγουσι δε ότι αντί αίμα ευγήκε γάλα από το λαιμό του. Αντί να βγει αίμα από το λαιμό του, βγήκε γάλα. Και ότι το δέντρο της ελαίας εις το οποίο ήταν δεμένος ο Άγιος, που ήταν πρώτα ξηρό, ευθύς ευλάστησε και έβγαλε και καρπό. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να βγάλει καρπό η ελιά, και μάλιστα έτσι αυτομάτως από μια ξερή ελιά. Αλλά το θαύμα πάλι είπαμε για να συνεχιστούμε όλοι εμείς και οι δήμοι του. Αυτός είναι ο σύντομος βίος τον οποίον περιγράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Λίγα χρόνια πριν, ένας ιερέας στην Αθήνα έζησε ένα θαυμαστό γεγονός. Η παπαδιά του είχε όγκο, είχε καρκίνο μάλιστα σε προχωρημένο επίπεδο, και αυτός ο παπάς δεν ήξερε πού αλλού να στραφεί και στράφηκε προς τη χάρη του Αγίου Παντελεήμονος. Μάλιστα στο ναό του είχε και ένα μικρό τεμάχιο από το χέρι του Αγίου, ιερό λείψανο. Ένα απόγευμα πήγε στο κρεβάτι της πρεσβυτέρας του στο νοσοκομείο και έβαλε το χεράκι του Αγίου Παντελεήμονος μέσα να κουμπίσει στη χούφτα της παπαδιάς και είπε με την προσευχή του: «Άγιε Παντελεήμονα, πάρε με το χέρι σου το χέρι της πρεσβυτέρας μου και γλίτωσε την από το θάνατο».
Τη στιγμή που έκανε αυτό, μπήκε ο επιστήμονας, ο ιατρός, με τη συνοδεία του, να κάνουν επίσκεψη στην ασθενή. Μόλις είδε τον παπά να ακουμπάει το χέρι της παπαδιάς με ένα ιερό λείψανο, αντέδρασε. Και του λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, τι βλακίες είναι αυτές, πάρε αυτό το κόκαλο από εκεί, μην ακουμπάνε την άρρωστη, την ασθενή και τη γεμίσει και μικρόβια. Τη στιγμή που το έλεγε αυτό, χτύπησε αμέσως το κινητό του, του γιατρού. Ο παπάς, τρομοκρατημένος, πήρε και στεναχωρημένος, πήρε το ιερό λείψανο και έφυγε. Πήγε στο σπίτι του. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και βλέπει έξω από το σπίτι, από το παράθυρο, ακούει αυτοκίνητο. Σταμάτησε. Βλέπει τον γιατρό να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και λέει ο παπάς, πω πω Παναγία μου, ήρθε και εδώ να με μαλώσει. Αυτός φοβήθηκε. Ο γιατρός όμως είχε μαζί του ένα νέο παιδί, ο οποίος είχε στραβό το πρόσωπο. Χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο πάτερ και του λέει, πάτερ, συγγνώμη, ήμαρτον, ποιο ήταν αυτό το κόκαλο που είχες? Λέει, ήταν το Αγίου Παντελήμωνος στο λείψανο. Σε παρακαλώ, φέρτο, γιατί την ίδια στιγμή που σε έδιωξα, ο γιος μου έπαθε κάτι παράξενο, στράβωσε το πρόσωπό του και δεν μπορούμε να το συνεφέρουμε. Ιατρικός δεν εξηγείται. Ο πάτερ έφερε το ιερό λείψανο, διάβασε μια ευχή, σταύρωσε με το λείψανο το πρόσωπο του παιδιού και την ώρα που είχε το πετραχύλι πάνω του και σταύρωνε το πρόσωπο, άκουγε κρακ, 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 απορούσε τι είναι αυτό. Επανερχόταν λίγο λίγο το πρόσωπό του στην παλαιά ορφή και φτιάχτηκε το παιδί πάλι γερό και απέδειξε έτσι ο Άγιος Παντελεήμων και στο σοφό αυτόν ιατρό, τον επιστήμονα, που ήταν άσοφος όμως τα πνευματικά, ότι η χάρις του Θεού δεν μπορεί να εμπέζεται και δεν μπορεί να βλασφημείται σε καμιά περίπτωση. Με αυτό το θαύμα που σας διηγήθηκα, να τελειώσουμε τώρα τη μικρή αυτή αναφορά που κάνουμε στον Άγιο Παντελεήμονα με τα λόγια του, όπως σας υποσχέθηκα, του Επισκόπου Φλωρίνης. Σε μια πανήγυρη λοιπόν, ο Άγιος Επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε τα εξής. Και τελειώνουμε. Ο Άγιος Παντελεήμων προσπαθούσε σε αυτό το κήρυγμα, ο επίσκοπος, να βγάλει διδάγματα από τη ζωή του Αγίου Παντελεήμονος και τελείωνε με αυτό το δίδαγμα που αφορά τον κάθε ένα από μας. Ο Άγιος Παντελεήμων επιβεβαιώνει με το θεόπνευστο λόγο του, με το θεόπνευστο λόγο που λέει ότι πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν ε Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Όλοι που θέλουμε να ζήσουμε με ευλάβεια και ευσέβεια, έχοντας πίστη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα διωχθούμε. Όσοι θέλουν χαρές και διασκεδάσεις, ας πάνε με το διάβολο. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό, ένα να ξέρουν, ότι όποιος θα εφαρμόσει σήμερα το Ευαγγέλιο, θα διωχθεί. Θα διωχθεί όπως ο Άγιος Παντελεήμων. Διώχθηκε ο Άγιος Παντελεήμων από συγγενείς που δεν τον πίστευαν. Αλλά το μεγαλύτερο διωγμό τον είχε από συναδέλφους του ιατρούς. Οι συνάδελφοί του αυτοί δεν υπέφεραν να ακούνε τη φήμη του ότι είναι ο καλύτερος γιατρός. Μέσα στην καρδιά τους γεννήθηκε φθόνος, κακία μεγάλη, και πήγαν και τον μήνυσαν, γιατί θεράπευε τους ανθρώπους. Το μήνυσαν για το καλό που έκανε. Μια παροιμία λέει, στου διαβόλου το χωριό μη κάνεις ποτέ καλό. Και διαβόλου χωριό σήμερα είναι ο κόσμος. Και όποιος πάει με το Ευαγγέλιο, να ξέρει ότι θα δοκιμαστεί. Η τίμια γυναίκα θα δει την άτιμη γυναίκα να νικά
να τη χωρίζει από τον άντρα της και να μένει εκείνη στο σπίτι της. Αυτή θα κλαίει και η άτιμη θα πανηγυρίζει. Και ο χριστιανός νέος που δεν κάνει ατιμίες στην κοινωνία θα είναι κάτω χαμηλά, επάνω ψηλά στα μεγάλα αξιώματα, θα είναι οι άτιμοι, οι κλέφτες που με τα ψέματα θα κυβερνούν τον κόσμο. Αλλά θάρρος χριστιανοί, ας έχουν εκείνοι τα αξιώματά τους, ας έχουν τα πλούτη τους, ας έχουν τα γλέντια τους, Θεό δεν έχουν. Και αφού δεν έχουν Θεό, δεν έχουν τίποτα. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, όσοι πιστοί, στον αιώνα αυτό λιγοστεύει η πίστη. Θα έρθει η μέρα, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που μέσα στους χίλιους ή στους 10.000 ένας μόνο θα πιστεύει. Θα έρθει η μέρα που μέσα σε όλο τον κόσμο λίγοι θα πιστεύουν. Με αυτούς να είμαστε και εμείς, με τους λίγους αυτούς, κοντά στον Χριστό και κοντά στους Αγίους, να δώσουμε τη μάχη και να νικήσουμε το διάβολο. Όλοι με του Χριστού τη δύναμη, τότε θα είναι πραγματικά κοντά μας η βοήθεια του Αγίου Παντελεήμονος. Άγγελοι και αρχάγγελοι θα σκεπάζουν τον τόπο μας και όλο τον κόσμο και θα έχουμε την ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Παρακαλώ. Ο Άγιος υπέφερε τόσα μαρτύρια λόγω του φθόνου των οικείων του και των συναδέρφων του. Να πάρουμε ένα παράδειγμα εμείς. Κανέναν άνθρωπο να μην φθονούμε. Ο φθόνος είναι καταστροφή της ψυχής. Να μην φθονούμε, γιατί ο φθόνος αδικεί. Τέλος, να σας πω και την παροιμία που έλεγαν στο χωριό μου, ότι αυτός που φθονεί είναι άδειος από αρετές. Αμήν.